Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλημέρα μας στον κύριο Κώστα Παπαδόπουλο, τον, πώς να τον αποκαλέσουμε, αντιπρόεδρο στην διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τι κάνετε κύριε Παπαδόπουλο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είστε καλά? Καλά, ταξιδεύω. Ταξιδεύετε, πηγαίνετε Αθήνα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Θα έχουμε αρκετά ζητήματα από σήμερα και τις επόμενες μέρες και γι' αυτό ζητήσαμε λίγο την δική σας βοήθεια. Σήμερα υπάρχει εκδίκαση της υπόθεσης της Κέρκυρας. Λογικά θα βγει και η απόφαση μέχρι την Παρασκευή, από ό,τι πληροφορούμαστε. Άρα, λογικά μετά θα επικυρωθεί και η βαθμολογία της Super League. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Έτσι είναι. Άρα, αν μέχρι την Παρασκευή, μέχρι τη Δευτέρα, επικυρωθεί η βαθμολογία της Super League, ανοίγει ο δρόμος, νομίζω, για αυτά που περιμένει ο Άρης από εδώ και πέρα. Είπα τις τελευταίες μέρες, Αλέξη, είπα τις τελευταίες μέρες, να ξέρει ο κόσμος του Άρη ότι στο τέλος του δρόμου ο Άρης είναι στη Β' Εθνική. Ναι. Ο δρόμος αυτός έχει κάποια σαμαράκια, τα οποία επιβραδύνουν αυτή την εξέλιξη. Ένα-ένα από αυτά τα σαμαράκια αφαιρούνται. Πρέπει να επικυρώσει η Σούπερ Λίγκα. Ναι. Πρέπει να προκύψει αδυναμία ομάδων να δηλώσουν συμμετοχή στη Β' Εθνική, για να δημιουργηθούν τα κενά τα οποία πρέπει να καλύψει ο Άρης. Είναι μια διαδικασία που δεν εξαρτάται από εμάς. Δηλαδή και ο Θεός να ήταν ο συνήγορος του Άρη, δεν θα μπορούσε να πετύχει κάτι παραπάνω. Πλέον δηλαδή είναι καθαρό το θέμα τι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Το γεγονός, κύριε Παπαδόπουλο, ότι ήδη η Νίκη Βόλου έχει αποστείλει, όπως και ο Άρης βέβαια, όπως πληροφορηθήκαμε και διαβάσαμε και την επιστολή που, τη συνοδευτική της δήλωσης συμμετοχής στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει δηλώσει συμμετοχή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Λογικά θα πράξει το ίδιο και όφη, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για τον Άρη από σήμερα? Αυτό είναι και μια εξέλιξη, ναι. Αλλά είναι μια εξέλιξη την οποία θα κοιτάξουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Θα δούμε. Mm-hmm. Θα δούμε. Δηλαδή, τώρα παίζουμε πλέον με τα 24 ώρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή να αποκλείεται, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, να στείλετε κάποιο αίτημα μετά από αυτές τις δηλώσεις. Όπως το είπατε. Όπως το είπατε. Αυτό το παρακολουθούμε και μέχρι το βράδυ θα δούμε τι θα γίνει και θα εκτιμήσουμε τα πράγματα. Άρα πάμε προς την τελική ευθεία, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω ότι είμαστε στην τελική ευθεία, ναι. Χρονικά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, μάλλον προς την επόμενη εβδομάδα ίσως, ή λίγο πριν, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, εγώ εκεί κάπου εκεί το τοποθετώ τουλάχιστον. Σωστά Αλέξη, κάπου εκεί, και το έχουμε πει εδώ και καιρό αυτό, κάπου εκεί. Η δική σας παρουσία σήμερα στην Αθήνα φαντάζομαι είναι και για αυτό το λόγο, έτσι δεν είναι? Εντάξει, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή τρέχω κάποια πράγματα. Η δική μου παρουσία είναι για να τρέξω αυτά τα πράγματα. Τα διοικητικά του Άρη. Ναι. Την πιθανότητα, την βεβαιότητα, λέω εγώ, ο Άρης να πάει στην Football League. Με αυτά ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί ο μείζος στόχος αυτή τη στιγμή να πάει η ομάδα στην παραπάνω κατηγορία. Σωστή. Όλα τα άλλα είναι σε δεύτερο πλάνο. Πάντως θες πληροφορηθήκαμε. Και το λέω αυτό επ' ευκαιρία, γιατί διάβασα και σε ένα site ότι δίθεν χθες ήμουνα σε μια καφετέρια Θεσσαλονίκη και λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό, είναι ανακριβές το ρεπορτάζ. Δεν ήμουν ποτέ σε καμιά καφετέρια και δεν συναντήθηκα για θέματα μνημονίου με τον κύριο Καλαϊτζίδη και με τον κύριο Οικονόμου. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μια εντολή να κυνηγήσω τη Β' Εθνική. Ναι. Και με αυτό ασχολούμαι. Φαντάζομαι ενημέρωση για το μνημόνιο και για το τι ακριβώς σημαίνει, προφανώς και θα έχετε όμως από τη στιγμή. Έχω, ρε παιδί μου, έχω. Βεβαίως έχω. Για ό,τι γίνεται στην ομάδα έχω ενημέρωση. Αλλά άλλο πράγμα έχω ενημέρωση και άλλο καθόμαστε σε μια καφετέρια και ασχολούμαστε με το μνημόνιο. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Πάντως μνημόνιο από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε. Στην παρούσα φάση τουλάχιστον. Κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι σημαντικό δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια αξιολόγηση προσωπική. Άλλοι θεωρούν ότι είναι κάτι σημαντικό. Το μόνο που θα μπορούσε το μνημόνιο να προσδώσει είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τοποθετεί κάποια χρήματα σε αυτήν την ομάδα έχει μία εξασφάλιση. Αν δεν έχει μία εξασφάλιση θα τοποθετεί στο κενό. Και η περίοδος για να βάζει κάποιος λεφτά στο κενό δεν είναι η περίοδος που ζούμε. Πάντως ο κύριος Κάλλας μετά τα χθεσινά δεδομένα και τις χθεσινές εξελίξεις, τα χρήματα που θα βάλει, γιατί έχει αποφασίσει, όπως πληροφορηθήκαμε από χθες το βράδυ, να προχωρήσει ακόμη και χωρίς μνημόνιο, να ενισχύσει την ομάδα, να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις που χρειάζονται, το κάνει ουσιαστικά χωρίς να έχει κάποια διασφάλιση, έτσι είναι? Μα έτσι είναι. Το κάνει χωρίς αυτή τη διασφάλιση, γιατί ο Κάλλας έχει παθιαστεί με τα θέματα του Άρη. Ναι. Για τον Κάλλας, ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι μονοπωλιακός στόχος και καθημερινή απασχόληση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που περιγράφεται, έτσι, γιατί είναι, μιλάει έτσι, όλη τη μέρα στα τηλέφωνα με τους ανθρώπους. Όλη τη μέρα ασχολείται με αυτό. Μα εγώ μιλάω μαζί του 5 ώρες την ημέρα. 5 ώρες. Όλη μέρα. Παραδείγμα, ρε παιδί μου. Όλη τη μέρα με αυτό το θέμα έχουμε να κάνουμε, με το
πώς ας πούμε θα πάμε στην άλλη κατηγορία, πώς θα οργανωθεί η ομάδα, πώς θα γίνει αξιόμαχη η ομάδα, πώς θα ικανοποιήσουμε τον κόσμο του Άρη, όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό του. Το οικονομικό είναι σε δεύτερο πλάνο. Mm-hmm. Και μιλάμε για χρήματα... Δηλαδή αδικεί ας πούμε τον Γκάλας η εικόνα ότι ασχολείται μονίμως πώς θα κατοχυρώσει τον εαυτό του κλπ. Βεβαίως θέλει να είναι κατοχυρωμένος για τις κινήσεις που κάνει, θέλει να έχει στο δικό του κοντρόλ, στο δικό του έλεγχο την ομάδα, από την ώρα που τοποθετεί τα χρήματα, αυτό είναι λογικό, το πιστεύω, αλλά δεν είναι η κρίσιμη σκέψη του. Mm-hmm, ναι. Και βέβαια μιλάμε και για κάποια χρήματα σημαντικά που θα πρέπει να μπουν το προσεχές διάστημα μέχρι τη σύσταση της νέας ΠΑΕ, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί θα πρέπει να έρθουν παίκτες, θα πρέπει να κλείσει προπονητικό κέντρο, πρέπει να γίνουν συμφωνίες αρκετές. Βέβαια, πρέπει να κλείσουν, ναι, βέβαια, πάρα πολλά. Πρέπει να γίνει προπονητικό κέντρο, πρέπει να οργανωθεί οργανωτικά και διοικητικά η ομάδα, πρέπει να έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Να αποκτήσει σάρκα και ωστά ο πρωταγωνιστής Άρης. Ναι. Mm-hmm. Έτσι, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε πρωταγωνιστές, πρέπει να γίνουμε. Αυτό, έτσι όπως μιλάτε και εσείς, πώς μας λέτε και πέντε ώρες πολλές φορές την ημέρα μαζί του και λέτε ότι έχει παθιαστεί, η κίνησή του, η απόφασή του αυτή που για κάποιον μπορεί να είναι και μια τρελή απόφαση να συνεχίσει να πληρώνει και να αγοράσει και παίκτες και να ενισχύσει την ομάδα χωρίς να έχει κάποια διασφάλιση, δείχνει ότι είναι αποφασισμένος όταν θα ανοίξει το μετοχικό κεφάλαιο να είναι αυτός που θα πάρει στο τέλος και την ομάδα. Νομίζω ότι σε αυτό είναι ξεκάθαρο ότι είναι αποφασισμένος να ανταποκριθεί στην ψηφική απέτηση της ΠΑΕ Άρης. Ως νομικός, πείτε μας και τη δική σας άποψη, γιατί ο κόσμος του Άρη λέει ότι δεν μπορεί το μετοχικό κεφάλαιο, που θα το καθορίσει η Γενική Συνέλευση φυσικά του Εραστέχνη, βάση νόμου, να είναι λιγότερο από 2, 3, 4 εκατομμύρια. Θέλει να μπει ψηλά ο πύχης δηλαδή ο κόσμος του Άρη. Εσείς... Εντάξει, τώρα, κοιτάξτε, κάθε φορά ο φίλαθλος, ο παθός μιας ομάδος, θέλει να ακούει ας πούμε σημαντικά νούμερα. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι θα με 10 εκατομμύρια το μετοχικό κεφάλαιο, γιατί ενδεχομένως να μην έχει κανένα λόγο να συμβεί αυτό. Ναι. Το μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι τέτοιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ομάδος για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Αν λοιπόν το μετοχικό κεφάλαιο κινηθεί στη σφαίρα των μεγάλων ομάδων, πιστεύω ότι θα κινηθεί κάπου εκεί, κοντά στα 1-2 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, βέβαια, αυτό είναι θέμα της συνάντησης των μετόχων, των μελών. Των μελών. Δεν ξέρω τι θα πούνε. Ξέρω όμως ότι με πολλές μεγάλες ομάδες, όπως και ο Άρης φυσικά, κινήθηκαν στα όρια του 1 εκατομμυρίου. Εντάξει, ας είναι 2. Δεν είναι κάτι που θα το συζητήσω εγώ δηλαδή. Ναι, άλλωστε νομίζω βάσει του νόμου και 5 και 10 εκατομμύρια να μπει και να μην καλυφθεί, γίνεται μια ακόμη γενική συνέλευση μετά και προσαρμόζεται το μετοχικό κεφάλαιο. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι όμως, καμιά φορά να σας πω μερικά πράγματα. Δηλαδή, λέμε τώρα 10 εκατομμύρια. Οκ. Okay. Πρέπει λοιπόν κάποιος να είναι αποφασισμένος να βάλει 5 για να πάρει τον έλεγχο. Σε αυτή την περίπτωση είναι αποθαρρυντικό για αυτό που θέλει να βάλει 1 ή 1,5. Κανένας δεν παραβάλει 2 εκατομμύρια για να πάρει 20%. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ναι. Σωστό. Δηλαδή πρέπει το μετοχικό κεφάλαιο να είναι ρεαλιστικό. Ναι. Όταν πείτε 10 εκατομμύρια μετοχικό κεφάλαιο ή 5 εκατομμύρια μετοχικό κεφάλαιο, σημαίνει ότι κάποιος που θέλει να πάρει αυτή την ομάδα, στα 10 εκατομμύρια πρέπει να παραβάλει 5 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό λοιπόν μπορεί να μείνει στο σχεδιασμό κάποιανού. Δεν είναι εύκολη η περίπτωση για τέτοια νούμερα. Ναι. Αυτό όμως αποθαρρύνει και τους υπόλοιπους που θέλουν να βάλουν 1, 1,5 ή 2. Να μπουν, διότι ξέρουν ότι δεν θα έχουν κανένα ρόλο. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να κινηθούμε σε μια συνισταμένη ανάμεσα στο τι είναι καλό για τον Άρη και τι είναι λογικό για τον Άρη. Ναι, σωστά. Έτσι. Έχετε δίκιο. Δηλαδή ένα νούμερο αυτό που μας περιγράψατε γύρω στα 2 εκατομμύρια, νομίζω ότι σε πρώτη φάση και στην παρούσα φάση δηλαδή και λαμβάνοντας υπόψη... Εγώ προσωπικά το θεωρώ και πολύ μεγάλο. Δηλαδή νομίζω ότι η σύσταση της ΠΑΕ ΑΕΚ έγινε πολύ λιγότερα λεφτά. 1 εκατομμύριο δεν ήταν, νομίζω, στην ΠΑΕ ΑΕΚ. 1 εκατομμύριο, νομίζω. Και εγώ 1 εκατομμύριο, ναι. Έτσι. Μάλιστα. Και μετά, κοίταξε, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι τόσο. Γιατί μετά μπορεί να μετοχοποιήσεις τα χρήματα που έβαλες αποδεδειγμένα, τα χρήματα που μπορείς σταδιακά να βάζεις και να φτάσεις στο μετοχικό κεφάλαιο και στα 3 και στα 4 και στα 5. Ναι. Προφανώς ο κύριος Κάλλας θα επιδιώξει όσα χρήματα έχει βάλει και όσα θα βάλει, οπότε αντιλαμβάνομαι να θα μετοχοποιήσει κάποια στιγμή, δεν είναι? Δηλαδή, κοίταξε, Αλέξη, να σου πω κάτι. Έγινε πολλή συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα. Δηλαδή γράφει ένα μνημόνιο τώρα, το οποίο κάνανε, ότι εάν την πάρει άλλος την ομάδα,
θα πρέπει να δώσει του Κάλλας αυτά τα χρήματα. Ναι. Οκ. Okay. Και αν δεν τα δώσει, τι θα γίνει. Κανένα πρόβλημα. Νομίζω για αυτόν που θα πάρει την ομάδα, κανένα πρόβλημα. Ναι. Συνεπώς, τι θα πετύχει ο Κάλλας με αυτόν τον όρο, τον περιβόητο. Αυτά είναι για να είχαμε να λέγαμε. Εκείνο το οποίο θέλει ο Κάλλας λοιπόν είναι ότι, κύριε, ή παίρνω την ομάδα, οπότε στη συνέχεια τα μετοχοποιώ όλα αυτά ή και στην ίδρυση, ή δεν παίρνω την ομάδα, οπότε να έχω ένα περιουσιακό στοιχείο, κάποιες μετοχές, να τα μετοχοποιήσω. Δεν είναι παράλογο, λεφτά έβαλε ο άνθρωπος. Και αφού έβαλε λεφτά, κοιτάει με έναν τρόπο αυτά να τα διασφαλίσει. Αυτά ή είναι λεφτά που τα έβαλε στον Άρη στα πλαίσια του ότι ελέγχει τον Άρη και του διοικεί, οπότε καλώς τα έβαλε, ή είναι λεφτά που έβαλε στον Άρη, τον οποίο διοικεί άλλος, τα οποία όμως πρέπει να έχουν ένα αντίκρισμα, κάποια μετοχική τοποθέτηση. Ναι. Αντιληπτό. Αλλιώς δηλαδή τι, να τα πάρει πίσω από τον νέο επενδυτή. Καταρχήν, νέος επενδυτής δεν είναι περίοδος για πολλούς νέους επενδυτές. Δεύτερον, και αν δεν τα δώσει ο νέος επενδυτής, δεν γίνεται. Αναλώσουμε. Θα πάτε δίνουμε. Σωστά. Άλλωστε, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, κύριε Παπαδόπουλο, νομίζω και αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας, ότι πέρα από τα χρήματα που θα μπουν για την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα μπουν και κάποια χρήματα τα οποία θα μπαίνουν μάλιστα κιόλας από σήμερα κιόλας από αύριο για το budget της επόμενης σεζόν. Δηλαδή, είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει και αυτά να συνυπολογιστούν. Μα έτσι είναι. Άκουσε, η ομάδα αυτή τη στιγμή για να κινηθεί όπως πρέπει. Ναι. Και έτσι όπως θέλει ο Κάλλας να κινηθεί, ναι, δηλαδή πρωταγωνιστικά, χρειάζεται άμεσα σημαντικό ποσό, το οποίο λέμε έναν άνθρωπο βάλτα, αλλά πού τα βάζει, πού, με τι διασφάλιση τα βάζει. Τέλος πάντων να τα χάσει. Ωραία. Με τι αντίκρισμα, με 5 μετοχές, με 10 μετοχές, με καμία μετοχή. Τα βάζουμε έτσι σαν δωρεά. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει, αφού κρυώσει το μυαλό μας, ναι, να σκεφτούμε λογικά. Ναι. Και λογικά σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος βάζει κάποια χρήματα γιατί έχει ένα στόχο. Ο στόχος είναι να διοικεί αυτή την ομάδα, να ελέγχει αυτή την ομάδα. Οι ομάδες στη Β' Εθνική είναι ΠΑΕ και ελέγχονται από την πλειοψηφία των μετοχών. Άρα λοιπόν θέλει μετοχές. Δεν είναι κακό αυτό. Λογικό είναι. Θα ήταν κακό να θέλει να έχει έλεγχο σε μια ομάδα να κάνει κουμάντο με ψευτοχρήματα. Με ποσά των 200-300.000. Με το μήνυμα που επιβάλλει ο νόμος, 300.000. Ναι. Αυτό δεν θα άρμοζε στον Άρη. Ναι. Ο Άρης είναι ένα μεγάλο μέγεθος ποδοσφαιρικό, πρέπει να έχει και αντίστοιχη συγκρότηση με το ηχού κεφαλαίου. Αλλά, ρε αδερφέ, δεν γίνεται να βάζεις και στον αέρα τα λεφτά. Κανένας δεν τα βάζει στον αέρα. Γίνεται αντιληπτό. Νομίζω το κατάλαβε και ο πλέον αδαής που μας ακούει, ότι από τη στιγμή που μπαίνουν λεφτά, από τη στιγμή που έχουν μπει ήδη και θα μπουν και άλλα και θα μπουν και στην αύξηση, γιατί τα βάζει ο άνθρωπος, να έχουν ένα αντίκρισμα μετοχικό, όπως μας λέτε. Ρε παιδί μου, κάτι να πει, ok, έχω ας πούμε 20% το μετοχό του Άρη. Βέβαια, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα τώρα, σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αυτή τη στιγμή ο κύριος Κάλλας το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος προφανώς, ότι μπορεί να εμφανιστεί και οποιοδήποτε άλλος. Έτσι δεν είναι. Δεν εμποδίζει κάποιον άλλον. Ναι, άκουσε, αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Δεν είναι κακό. Μακάρι να εμφανιστούν πολλοί με πολλά χρήματα και να γίνει ένας τεράστιος Άρης. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Εγώ προσπαθώ απλώς να τοποθετηθώ στο εξής σημείο. Ναι. Αν στο όνομα της φιλοδοξίας να έχουμε ένα τεράστιο Άρη, ορίσουμε μετοχικά κεφαλαία που υπερβαίνουν τα όρια της λογικής, σκεφτείτε αν θα τοποθετηθούν μετά στο μετοχικό κεφάλαιο άνθρωποι που θέλουν να βάλουν 1.500.000, 300.000, διότι αυτοί θα αισθάνονται ότι τα πετάνε τα λεφτά τους. Αν δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο είναι 10 εκατομμύρια και πάει ένας και βάλει τα 5, δεν πήρε την ομάδα. Ναι. Ωραία. Ένας που θα βάλει ένα, τι θα έχει, 10%. Δεν βάζει κανένας 1.000.000 για να έχει 10%. Μα δεν ελέγχει τίποτα με 10%. Τι να είμαστε πιο λογικοί, δηλαδή. Θα πω. Ναι, πιο λογικοί. Κατανοητό. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, τελευταία φορά μας είχατε πει ότι για 27 Σεπτεμβρίου έναρξη πρωταθλήματος φουτμπολ ισχύει. Τυπικά είναι 20. Τυπικά είναι 20. Εγώ πιστεύω, αλλά αυτό το πιστεύω εγώ. Έτσι πρέπει να προκύψει κιόλας ότι θα πάει πιο πίσω. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα μέχρι το βράδυ περιμένουμε εξελίξεις, κύριε Παπαδόπουλε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε. Να είστε καλά.